καρκίνους. Λοιπόν, σχέση στο μικροσκόπιο, λέει εδώ πέρα αυτή την άνοιξη. Και η σχέση στο μικροσκόπιο είναι γιατί είναι αυτός ο Άρης απέναντι και ο Κρόνος απέναντι. Άρα και οι σχέσεις που ήδη έχετε και ο γάμος ίσως και οι μακρόχρονες σχέσεις σας φαίνεται ότι μπαίνουν και από εσάς το μικροσκόπιο, ενδεχομένως και από τον σύντροφό σας. Τώρα, αν συμβαίνει να σχετίζεστε και με άτομα του ιδίου ζωδίου, με άλλους καρκίνους ή με κρυούς, με ζυγούς, με εγώκερους, εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι επειδή ταυτόχρονα θα είστε σε αυτήν την φάση εξέτασης και έρευνας των πραγμάτων, άρα τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο έντονα μεταξύ σας, αλλά παρόλα αυτά δεν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, εγώ νιώθω, αν δεν φτάσουμε στα μέσα Μαΐου. Στα μέσα Μαΐου και κυρίως όταν θα περάσει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, στις 19 Μαΐου δηλαδή, εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Ο Απρίλιος με την Αφροδίτη στον Ταύρο είναι σίγουρα πιο βοηθητικός. Βοηθά δηλαδή εκεί τουλάχιστον κάπως να πλησιάσετε, να έρθετε πιο κοντά, να είστε κι εσείς λίγο πιο σίγουροι για αυτό που κάνετε και να σιγουρευτείτε ίσως και για τα συναισθήματα κάπως του συντρόφου σας. Οι καλές μέρες είναι 6 Τετάρτου, 7 Τετάρτου, 12 Τετάρτου, 13 Τετάρτου, 14 Τετάρτου, 23 Τετάρτου, 30 Τετάρτου. 1η Πέμπτου, 10 Πέμπτου, 18 Πέμπτου, 19 Πέμπτου, 25 Πέμπτου. Πάμε στα λιοντάρια. Φυσικά. Λοιπόν, αχ, με τρώει μύτη μου, θα φάω ξύλο. Αποκλείεται. Κάποιος καρκίνος μπορεί να θέλει να με δει. Αποκλείεται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στους λέοντες. Η Ντέμι πάντως έμεινε απολύτως ευχαριστημένη. Ποιος? Η Ντέμι. Ο καρκίνος. Πάμε ναι, στους λέοντες. Λοιπόν, και λέω στους λέοντες ότι καλό είναι να εξαντλήσετε τις δυνατότητες που σας δίνει ο Μάρτιος, όσο μένει η Αφροδίτη στον κρυό δηλαδή. Όμως δεν θα έλεγα ότι έχετε να περιμένετε πολλά πριν τις 24 Απριλίου. Εκεί κάπως ανοίγει το πράγμα και φέρνει και καινούργια δεδομένα στο τομέα των σχέσεων. Αν δηλαδή περιμένετε έτσι κάτι να προκύψει, μια καινούργια γνωριμία, να σας δοθεί ευκαιρία για ένα φλερτ. Επίσης, να δείτε τι γίνεται με την ήδη, για όσους έχετε ήδη σχέσεις με τη σχέση σας. Νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορείτε πιο άνετα να τα εξερευνήσετε, να τα βελτιώσετε μετά τις 24 Απριλίου και το Μάιο, κυρίως μέχρι τις 19 Μαΐου. Βέβαια για τους λέοντες έχω υποσημείωση εδώ που λέει ότι ο τομέας των σχέσεων θα είναι ο πιο εκρηκτικός τομέας στη ζωή σας το καλοκαίρι. Δηλαδή η άνοιξη σε σχέση με αυτό που γίνεται το καλοκαίρι. Πάγος η τσιμινιέρα. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με αυτό που γίνεται το καλοκαίρι, εντάξει, είναι τι λες και χλιαρί. Το καλοκαίρι, χαμός. Με έναν Άρη στον υβροχό, πόσο. Ωραία, θα περάσουμε. Απέναντί σας, μα δεν είναι απαραίτητα αρνητικό αυτό που λέω. Είπα εκρηκτικό, έχει δυνατές συγκινήσεις. Από όλες τις απόψεις. Λοιπόν, ημερομηνίες. Ημερομηνίες. Είναι 31 Τρίτου, 7 Τετάρτου, 14 Τετάρτου, 24 Τετάρτου, 25 Τετάρτου, 11 Πέμπτου, 18 Πέμπτου, 22 Πέμπτου. Πάμε στους Παρθένους. Τώρα. Λοιπόν, ο Απρίλιος νομίζω ότι είναι ο μήνας που από κάθε άποψη μπορεί να φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα για σας, τους Παρθένους, τόσο σε καινούργιες σχέσεις, όσο και για να βελτιώσετε τις ήδη υπάρχουσες, ειδικά αν βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα μπορεί να υπάρχουν εκεί προβλήματα. Η Αφροδίτη στον Ταύρο σας πάει σε ένα ζώδιο της γης, σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος του Απριλίου, μέχρι τις 23. Ο Άρης τον εγώκερο, μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με την ερωτική δράση, τα φλερτ, τους έρωτες, το κυνήγι, της περιπέτειας, όλο αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά είστε από τους τυχερούς αυτής της άνοιξης και μπορείτε τέλος πάντων να τα κάνετε τα πράγματα πολύ πιο όμορφα στην προσωπική σας ζωή. Μολονότι και ο Μάιος, ειδικά μετά τις 19, θα συνεισφέρει αρκετά στο να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Οι καλές ημερομηνίες για εσάς τους Παρθένους είναι 33ου. Εκεί πέρα θα είμαστε στο τέλος πια του Μάρτη και θα μπει η Αφροδίτη στον Ταύρο. 6 Τετάρτου, 7 Τετάρτου, 8 Τετάρτου, 12 Τετάρτου, 23 Τετάρτου, 18 Πέμπτου, 19 Πέμπτου, 23 Πέμπτου. Αυτά και για τους Παρθένους.
που είπαμε ότι έχετε μία σούπερ άνοιξη, θα το διαπιστώσετε τον Απρίλιο. Ζεσουί Παρθένος.